Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη της παράστασης μας και θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε στιγμή, σε κάθε αγωνιστική σας πρωτοβουλία, σε αυτή τη μάχη ζωής που δίνετε. Αυτό που επιβεβαιώθηκε από όλες τις συγκλονιστικές μαρτυρίες που ακούσαμε σήμερα εδώ είναι ότι όσα μας πονούν και μας εξοργίζουν δεν είναι αμονόπρακτο έργο. Είναι διαχρονική, πολιτική και δεν μπορούμε να συμβαστούμε το 2023 να μην εξασφαλίζονται όλα τα αναγκαία μέσα ασφάλειας. Δεν μπορούμε να συμβαστούμε ότι θα φεύγει ο πάσχοντας και ιδιαίτερα ένα παιδί με 26 αιματοκρίτη μετά από μετάγγιση. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε ότι οι γιατροί υγειονομικοί μας θα ξεπερνάνε και τους ίδιους τους εαυτούς για να μπορέσουν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο στις ίδιες τις οικογένειες, στους ίδιους τους πάσχοντες. Δεν μπορούμε να συμβαστούμε ότι μια σειρά κρίσιμα ζητήματα για την υγεία και την ασφάλεια των ίδιων των ασθενών θα πρέπει να πληρώνονται, εννοώ για τους ανασφάλιστους και για μια σειρά άλλα ζητήματα, και μας εξοργίζει πραγματικά και είναι πρόκληση το 2023 να συζητάμε ότι είναι ατομική ευθύνη του ασθενή το πώς θα εξασφαλίσει ο ίδιος τον αιμοδότη του για να μπορέσει να προχωρήσει η αιμοληψία. Με βάση αυτά, νομίζουμε ότι όπως αναφέρθηκε, υπάρχει σήμερα η επιστημονική γνώση, η ραγδαία επιστημονική τεχνολογική εξέλιξη για να μπορεί να σχεδιαστεί σε πανελλαδικό επίπεδο και η ανάπτυξη των αντίστοιχων μονάδων υγείας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, εξασφαλίζοντας ένα πανελλαδικό σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών σε αιμοληψίες. Όμως, εμπόδιο σε αυτές τις δυνατότητες μπαίνει ένα βάρβαρο σύστημα που τα πάντα τα λογαριάζει με τη λογική του κόστους ωφέλους. Μου έκανε εντύπωση την πρόσφατη κινητοποίηση που συμμετείχαμε κι εμείς στο διοικητή εδώ πέρα του νοσοκομείου, ότι αναφέρθηκε στα εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει εδώ το νοσοκομείο για να μπορέσουν να φτιάξουν τις λάμπες, τι άλλο μας υπέροχε, τα ταβάνια, την οροφή κτλ. Και την ίδια στιγμή είναι κόστος να προσλάβουν προσωπικό, είναι κόστος να προσλάβουν να πάρουν σύγχρονο εξοπλισμό για να καλύπτουν τι ανάγκες. Αυτά είναι τα χρήματα του περιβόητου Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι δικά μας και αυτά τα έχουμε πληρώσει εμείς, ο ελληνικός λαός, όπως και οι λαοί των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα πάντα τα λογαριάζουν με κριτήριο τι ωφελεί τους ίδιους επιχειρηματικούς ομίλους. Εξίσου αποκαλυπτική ήταν και μια πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από το Ευρωκοινοβούλιο. Αναφερόντως, αν υποτίθεται, για τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των ουσιών που προέρχονται από το ανθρώπινο σώμα ανάμεσά τους και του αίματος. Θα έλεγες, ρε παιδί μου, θα θέλουν να βάλουν ορισμένους κανόνες για να εξασφαλίσουν την υγεία των ασθενών αλλά και των ειδωτών. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτη τους αγωνία? Να μπορέσουν, λέει, να ανταποκριθούν στις συνεχόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των διαφόρων ιδιωτών που εμπορεύονται την ανάγκη χρόνων, ασχόλων κτλ. Δηλαδή, επί της ουσίας, λέγανε πώς θα στηρίξουμε, που σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προχωρήσει και από ό,τι φαίνεται θα χτυπήσει και την πόρτα της Ελλάδας, η πορεία ακόμα και της εμπορευματοποίησης της υγείας εννοείται, αλλά ακόμα και της παροχής αίματος. Με αυτή την έννοια, εμείς είμαστε εδώ ακριβώς γιατί θέλουμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη σας, την αλληλεγγύη μας απέναντι στις δικές σας ανάγκες, στη δική σας απέτηση να έχετε μία κοινωνική ζωή χωρίς να μπαίνουν εμπόδιο όλα αυτά τα τραγικά εμπόδια που συναντάτε στο ίδιο το σύστημα υγείας, αυτό το εμπορευματοποιημένο κτλ. Η καλύτερη, κατά τη γνώμη μας, έκφραση αλληλεγγύης και συμπαράστασης είναι πως και εμείς, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, πέρα από τους μαζικούς φορείς που βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά και ως κόμμα, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Στα αυτά τα πλαίσια,
Στις 31 Οκτώβρη, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, ΙΚΝΕ, παίρνει την πρωτοβουλία να οργανώσει αιμοδοσία με στόχο να δοθεί εδώ στο Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, όπως αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα πάρουμε και για άλλα νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή χρήζει βοήθεια. Πραγματικά,